Ο Σκορπιός είναι ένα μικρό νησάκι, μια καταπράσινη κουκίδα στο χάρτη του Ιωνίου Πελάγους. Βρίσκεται στα δυτικά της Λευκάδας και μόλις 3 ναυτικά μίλια από το κοσμοπολίτικο Νιδρύ. Το 1963 πουλήθηκε στον Αριστοτέλειο Νάση έναντι 3,5 εκατομμυρίων δραχμών, ο οποίος ανακαίνισε τη βίλα που υπήρχε στο νησί από το 19ο αιώνα και έκτισε κάποια ακόμη κτίρια. Κατασκεύασε ιδιόκτητο λιμάνι, ελικοδρόμιο, κλεισάκι αλλά και κημητήριο. Έφερε γεννήτριες ρεύματος και νερό από την γειτονική Λευκάδα και διάνοιξε δρόμο προκειμένου να μπορούν να κινηθούν αυτοκίνητα πάνω στο νησί. Έφερε επίσης τροπικά πτηνά, λουλούδια, φυτά, αμυγδαλιές, αγριοτριανταφυλιές, πικροδάφνες, σικές, λεμονιές, πορτοκαλιές, φοίνικες, κυπαρίσια και πεύκα που τα κλαδιά και τα φύλλα τους σχεδόν αγγίζουν τη θάλασσα. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα εκατοντάδες είδη φυτών και δέντρων που έφερε από όλο τον κόσμο και τα οποία μεταμόρφωσαν το Σκορπιό σε ένα καταπράσινο νησί. Μεταφέρθηκαν επίσης στο νησί δεκάδες κατοικίδια ζώα και εξωτικά πουλιά, ενώ την εικόνα συμπλήρωσαν τα κάθε λογής λουλούδια που φυτεύτηκαν μέσα σε παρτέρια και το γρασίδι που σκέπασε τη γη τριγύρω από τα πέτρινα πεζούλια. Το κτίριο που βλέπουμε πάνω στη θάλασσα έχει μηχανήματα που μετατρέπουν το θαλασσινό νερό σε γλυκό για χρήση σε περιπτώσεις ανομβρίας. Ο μύθος του Σκορπιού τροφοδοτήθηκε με πάρτι που έμειναν στην ιστορία, με φιλοξενούμενους πρίγκιπες, βασιλιάδες και προσωπικότητες της τέχνης και της πολιτικής. Στην ταβέρνα που έχει εξωγνάσει πάνω στο νησί, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Σταμάτης Κόκοτας και άλλοι καλλιτέχνες πρόσφεραν ελληνικές μουσικές βραδιές στον ίδιο και στους φιλοξενούμενους του, ενώ στη Βλάς που υπήρχε σε αυτό ακριβώς το σημείο έκανε τα μπάνια της Σιτζάκη, η οποία ένιωθε τόσο προστατευμένη που κολυμπούσε γυμνή. Εκεί που φαίνονται οι δύο καμινάδες, το πρώτο δεξιά είναι το διαμέρισμα του Ωνάση. Από κάτω ακριβώς βρίσκεται το διαμέρισμα της κόρης του Χριστίνας, ενώ άλλα 30 δωμάτια περίπου υπάρχουν στη Ροζ Βίλα. Σε αυτό το σημείο του νησιού βλέπουμε την παραλία που έκανε τα μπάνια της η Χριστίνα με τον εκάστοτε σύζυγό της. Στα αριστερά το μικρό νησάκι, το οποίο αρχικά ήταν ξεχωριστό μέχρι που το ένωσε ο Ωνάσης με το Σκορπιό, δημιουργώντας γι' αυτό το σκοπό μια παραλία ως διάδρομο. Αυτά είναι τα κτίρια που στεγάζονται όσοι δουλεύουν στο νησί. Επιστάτες, εργάτες, μάγειροι, καθαρίστριες και ηλεκτρολόγοι. 10 άτομα από αυτούς είναι μόνιμοι και άλλα 25 άτομα προσωπικό το οποίο ασχολείται με τον καθαρισμό των κτιρίων, τις καλλιέργειες και τα περιβόλια. Κλέβριζε η θαλαμιγός Χριστίνα, η οποία μετέφερε στο νησί μεγάλες προσωπικότητες, Σαουδάραβες, την οικογένεια Κένεντι, τον Τσόρτσιλ και άλλους πολλούς φιλοξενούμενους του Ωνάση. Δύο σκάφη που βλέπουμε σε αυτό το σημείο παλιά ήταν στις δόξες τους, μα σήμερα στέκουν εγκαταλελειμμένα εκεί. Το μπλε ήταν του Αλέξανδρου και το άσπρο της Χριστίνας. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το εγκλησάκι της Παναγίτσας, στο οποίο έγινε ο περιβόητος γάμος του Ωνάση με την Τζάκη Κένεντι. Δίπλα στο εγκλησάκι βρίσκεται και το κημητήριο της οικογένειας, όπου είναι θαμμένος ο ίδιος ο Ωνάσης, η αδερφή του Άρτεμις Γαροφαλίδου και τα δύο παιδιά του, ο Αλέξανδρος και η Χριστίνα. Άλλη μια προβλήτα, η οποία φτιάχτηκε το 1968 πριν το γάμο του Ωνάση με την Τζάκη, για να περάσουν με άνεση οι καλεσμένοι προς την εκκλησία. Αυτό
αυτός ο τόπος, το μικρό νησάκι που έζησε ο Νάσης, που διασκέδασε, που φύτεψε δέντρα και λουλούδια, που ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε, έγινε δυστυχώς και η τελευταία του κατοικία. Στο Σκορπιό, Αριστοτέλης ο Νάσης βίωσε τις μεγαλύτερες χαρές και απολαύσεις της ζωής του, αλλά και την απόλυτη θλίψη και απογοήτευση αφού εκεί αναγκάστηκε να κυδέψει τον αγαπημένο του γιο Αλέξανδρο. Αυτός ο τόπος, αυτό το νησί, εκτός από παράδεισος έμελε να γίνει και η κόλαση του Αριστοτέλη ο Νάση. Ο Σκορπιός 40 χρόνια μετά το θάνατο του Αριστοτέλη ο Νάση θα περάσει στα χέρια του Ρώσου μεγιστάνα Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία σήμερα όσον αφορά την ολοκλήρωση μιας τεράστιας επένδυσης προκειμένου να γίνει ο Σκορπιός τουριστικός προορισμός για κρίσους που θα έχουν τη δυνατότητα να το επιλέγουν για τις διακοπές τους.